Παρουσιάσουμε και το εορταστικό πρόγραμμα του Δήμου Λαμίας. Είναι εδώ στο στούντιο η Αντιδήμαρχος Λαμιαίων, κυρία Βίβιαν Αργύρη. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Το διάσημο κουκλόσπιτο, λέει ο τίτλος, στο Διπεθέ Ρούμελης. Χθες πρεμιέρα. Δημήτρης Φινίτσης, σκηνοθεσία, τα υπόλοιπα δικά σας. Δεν ξέρω όλα. Καταρχήν να πούμε ότι σήμερα μετά την πρεμιέρα μας χθες, όπου υπήρχε και διπλή παράσταση, 6 και 4 και 9 και 4, είμαστε όλοι βαθιά συγκινημένοι και οι συντελιστές του έργου για την ανταπόκριση που είδαν από το κοινό της Λαμίας, αλλά και όλοι όσοι ήμασταν εκεί, γιατί είδαμε ένα εξαιρετικό έργο. Ο Ήψεν άλλωστε είναι κορυφαίος, αλλά είδαμε μια διασκευή και μια σκηνοθεσία εξαιρετική από έναν άνθρωπο που από το πρώτο λεπτό της παράστασης μέχρι και το τελευταίο είχε δώσει τον καλύτερό του εαυτό και σε θέματα απόδοσης κειμένου και σε θέματα σκηνοθεσίας και οι συντελεστές ήταν εξαιρετικοί, το επαναλαμβάνω. Είδαμε μια δύσκολη παραγωγή, δεν είναι και ένα εύκολο έργο το κουκλόσπιτο. Όταν έχεις να παίξεις ανάμεσα σε τόσα συναισθήματα, να παρουσιάσεις τόσο δύσκολες καταστάσεις, έκανε ακόμα πιο δύσκολη αυτή την όλη παραγωγή, μας αποζημίωσε όμως το αποτέλεσμα. Για πείτε πότε έχουμε παραστάσεις από εδώ και πέρα. Έχουμε σήμερα 9 και 4, αύριο 9 και 4 και θα επαναληφθούν οι παραστάσεις και 3 Ιανουαρίου, 4 και 5. Αυτό που είδαμε χθες, κόσμο να έρχεται να αγκαλιάζει αυτή την παράσταση, νομίζουμε ότι θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες, γιατί έχει σημασία μια παραγωγή του δικού μας Διπεθέ, όπου θα ταξιδέψει και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Ήδη έχει γίνει μια πρώτη συζήτηση και έχει επιτευχθεί μια συνεργασία με το Διπεθέ της Κρήτης, όπου όλο το μήνα Φεβρουάριο η δικιά μας παραγωγή, το Κουκλόσπιτο, θα βρίσκεται στην Κρήτη. Θα περιοδεύσει εκεί, τον Απρίλιο στη Θεσσαλονίκη και ετοιμάζουμε και άλλες συνεργασίες για να παρουσιάσουμε αυτή την παραγωγή. Εγώ θέλω να μου πείτε τι ετοιμάζουμε από τώρα μέχρι την πρωτοχρονιά, εντάχει γρήγορα και θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Καταρχήν να πούμε ότι η χρονιά που έρχεται θα έχει μια πανηγυρική εκδήλωση για τη φιλαρμονική μας που συμπληρώνει 150 χρόνια. 100 χρόνια φιλαρμονική, πολύ ωραία. Την πρώτη μέρα λοιπόν του χρόνου θα δούμε όλοι τι καινούργια έχει ετοιμάσει η φιλαρμονική. Να πούμε ότι φέτος θα κάνουμε κάτι ξεχωριστό για την γιορτή των Θεοφανίων. Mm-hmm. Ο Γοργοπόταμος, το δικό μας κομμάτι, στον Αγιασμό των Υδάτων θα έχει τη δική του παρουσία. Η φιλαρμονική μας θα βρίσκεται εκεί. Όλοι οι επίσημοι και όλος ο κόσμος σε μια ιδιαίτερη εκδήλωση για τον Αγιασμό των Υδάτων θα είμαστε εκεί για να σηματοδοτήσουμε τι σημαίνει ο Γοργοπόταμος για τον Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, επιστρέφουμε και για το Γοργοπόταμο, αλλά πριν πάμε εκεί έχουμε πρωτοχρονιά. Λοιπόν, θέλω να μας πείτε τις δικές σας ευχές και... Εδώ είμαστε, τα λέμε συνέχεια. Βέβαια. Να πούμε λοιπόν την καλή χρονιά που είναι η κοινότυπη ευχή και να πούμε ότι αυτή η χρονιά να είναι περισσότερο ελπιδοφόρα και αισιόδοξη και όλοι να χαμογελάμε λίγο περισσότερο. Είναι δύσκολες οι στιγμές και αυτές που θα έρθουν ίσως να είναι ακόμα πιο δύσκολες. Σημασία έχει όμως να μην το βάζουμε κάτω στα δύσκολα και όλοι μαζί να προσπαθούμε. Ξέρετε, χθες στη Λαμία έγινε ένα γεγονός που από ένα μικρό, μια ερασιτεχνική ομάδα ηθοποιών, οι σκηνοβάτες, δώσανε μια άλλη πνοή στο στενό της οδού Ανδρού Ανδρούτσου. Ενώθηκαν άνθρωποι, διασκέδασαν, οι επισκέπτες της Λαμίας είδαν την τόσο φιλόξενη Λαμία μέσα στη χαρά. Αυτό με πολύ απλά πράγματα μπορεί να συνεχιστεί και να δώσει αυτό το μήνυμα αισιοδοξίας. Εύχομαι λοιπόν το 2016 να είναι μια χρονιά ελπιδοφόρα και αισιόδοξη για όλους μας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αργύρη. Να είστε καλά. Και θα ολοκληρώσουμε την απόψινή, την σημερινή, την απογευματινή μας εκπομπή.